Χωρίς η ζωή της να διατρέχει κίνδυνο, νοσηλεύεται πολυτραυματία στο Βενιζέλιο νοσοκομείο η 47χρονη γυναίκα που ανασύρθηκε μαζί με τα παιδιά της από τον γκρεμό που έπεσε το αυτοκίνητό της στο δεύτερο χιλιόμετρο του επαρχιακού δρόμου προς Ίσες και Αλόιδες. Η κατάσταση υγείας της 47χρονης είναι σταθερή. Έχει αρκετά σπασμένα πλευρά, αλλά οι γιατροί αισιοδοξούν ότι θα πάμε κάθε μέρα που περνάει καλύτερα, με την επιφύλαξη βέβαια ότι είναι τα πρώτα 24 ώρα και πρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Σε γενικά καλή κατάσταση, το 10χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε στο Παγνί φέροντας κάταγμα στο πόδι μαζί με την 11χρονη αδελφή του που είναι καλά στην υγεία της, αν και σε κατάσταση σοκ. Τα παιδιά, αφού πήραν τις πρώτες βοήθειες χθες, διακομίστηκαν στην παιδοχειρουργική στο Παγνί. Είναι σε καλή κατάσταση. Όλα ξεκίνησαν νωρίς χθες το απόγευμα. Η υπηρεσία μας ειδοποιήθηκε για ένα τροχαίο συμβάν. Αυτοκίνητο μάρκας Peugeot για διευκρίνιστους λόγους κατέπεσε από μεγάλο ύψος και συγκεκριμένα το όχημα έφυγε από το δρόμο και βρέθηκε σε χαράδρα βάθους 150 μέτρων. Τον ήχο του αυτοκινήτου, καθώς έπεφτε χτυπώντας τους βράχους, άκουσε άτομο που βρισκόταν σε κοντινό χωράφι εκείνη την ώρα, ενώ την προσοχή του τράβηξε η φωνή ενός από τα παιδιά που μαζί με τη μητέρα τους εξφενδονίστηκαν από το όχημα, το οποίο συνέχισε την πορεία του για να καταλήξει στο τέλος του γκρεμού ως μάζα σιδερικών. Άγιο είχαν, όλοι τους είχαν άγιο. Μπορούσαν να μην τους βρούνε για πολλές ώρες. Για πολλές ώρες και να τους βρούνε μαύρο το πρωί. Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους και την ανάρσησή τους. Εν τέλει, μετά από μεγάλη προσπάθεια, τα θύματα, ένα κοριτσάκι 11 ετών περίπου, ένα αγοράκι 10 ετών και η μητέρα ετών 46, παραδόθηκαν έχοντας τις αισθήσεις τους και οι τρεις στο ΕΚΑΒ. Εκτιμάται ότι οι τρεις τους είχαν βρεθεί στη θέση Σταυρός για να δουν από κοντά ένα καταράκτη που έχει δημιουργηθεί μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις, όταν υπό άγνωστες συνθήκες το όχημα έκανε βουτιά στο κενό. Με πολλούς να εικάζουν ότι λύθηκε το χειρόφρενο. Τι κάνει που πάει μέσα, για το όνομα της Παναγίας. Προφανώς πήγε δύο αυτά τα νερά και έγινε αυτό το ατύχημα. Εντάξει, μέχρι στιγμής αυτή που έγινε το όλο σκηνικό έγινε θαύμα. Το υποδίδουμε και αυτό που έγινε το περιστατικό είναι μόνο σε θαύμα. Το σημείο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, με τους φιδωτούς δρόμους να περνούν ξυστά από απόκρημνους γκρεμούς που στη θέα και μόνο προκαλούν υλικό. Τόσα χρόνια που έχει φτιαχτεί ο δρόμος από το 85-86 που έχει μπει στην κυκλοφορία, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί για ρέλες. Είναι και δρόμος που επικοινωνεί, περνάει πολλοί κόσμος. Πάει προς πάνω προς το Γενή Καβέ, υπάρχουν ταβέρνες, κάθε Σαββατοκύριακο έχει πάρα πολύ κίνηση. Και δεν υπάρχουν μπάρες προστασίας. Οι κάτοικοι της περιοχής τονίζουν το πάγιο αίτημά τους για τοποθέτηση προστατευτικών στιθέων, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που αυτοκίνητο κατακριμνίζεται, με του λόγου του αληφές να μαρτυρούν τα συντρίμια ενός οχήματος λίγα μέτρα παρακάτω. Και όμως δεν έχει γίνει τίποτα. Και εδώ που μπήκαν σε κάποια σημεία, μπήκαν γιατί είχε πάλι κρεμιστεί άλλο ένα αυτοκίνητο με δικά μας παιδιά από το χωριό της Ίσες. Και ευτυχώς τότε πάλι είχαν άγιο βοηθό και δεν πάθαν τίποτα. Αλλά όλος ο δρόμος είναι επικίνδυνος. Πρέπει όλος ο δρόμος να φτιαχτεί.